This group is very active about everything and they teach me which way we can find a life in the Greece. Being a mom is not easy. Being a refugee is not easy. In that point, I found the Curing the Limbo. In that point, when we got the hard things, we got some hope. Για πρώτη φορά, ένας Δήμος ως επικεφαλής μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, με όλη την πολύτιμη γνώση που φέραν οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών, το Πανεπιστήμιο, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, ένας Δήμος έκανε ένα πρόγραμμα ενταξιακό, ολιστικό, με όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες. Αυτό δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Πήγα στον Δήμο, ήταν ένα job center. Από εκεί κάποιος μου είπε υπάρχει και ένα πρόγραμμα που λέγεται Curing the Limbo. Μπορείς να πας εκεί. Εκεί είναι ειδικά για τις μετανάστασεις. Μπορούν να σε βοηθάνε και παραπάνω. Αυτό που έκανε το Curing the Limbo ήταν να δώσει αυτές τις δράσεις συντονισμένες, ολοκληρωμένες, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος που παίρνει τις υπηρεσίες να έχει ένα νήμα. Η ένταξη σίγουρα είναι μια διαδικασία που παίρνει πολύ καιρό και έχει και διάφορους παράγοντες μέσα. Η απασχόληση όμως, η απασχόληση κάποιου ανθρώπου ο οποίος είναι καινούριος σε μια χώρα, είναι σίγουρα κέρια σημασίας. Η βασική ιδέα στηρίχθηκε σε μια υπόθεση, η οποία είχε να κάνει με την οικοδόμηση σχέσεων μεταξύ πόλης και προσφύγων. Η καινοτομία του δικού μας προγράμματος ήταν ότι η προσέγγιση ήταν εξατομικευμένη και επικεντρωμένη στο άτομο. Μόνο. Hello everyone. And assistant, Java. Το ζήτημα είναι να ενταχθούν οργανικά, να αισθάνονται και αυτοί ότι αποτελούν ένα κομμάτι ενός συστήματος και το ίδιο το σύστημα να τους αναγνωρίζει και αυτούς ότι είναι κομμάτι του. Στο δικό μου το μυαλό το Curing the Limbo είναι ένα πάντρεμα. Παντρεύει καταρχάς πολλούς οργανισμούς μαζί, δημόσιο τομέα, ιδιωτικό, τρίτο τομέα, την κοινωνία των πολιτών, τους πρόσφυγες. Είναι ένα πάντρεμα λοιπόν πολλών φιλοσοφιών και διαφορετικών έτσι κουλτούρων από οργανισμούς. Πρέπει μαζί με αυτούς τους ανθρώπους να σκεφτούμε την πόλη που ζούμε. I want to stay here. I want to learn. You have to leave. You have to live, you know. You have to breathe. You have to be alive people.